ακούμε κατά διαστήματα ότι θα βγουν ηλεκτρονικά οι συντάξεις. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι. Όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή για τις express συντάξεις που αφορά τους αθανόντες και τους κληρονόμους, εκεί επειδή δεν χρειάζεται, εκεί είναι έτοιμη η ασφαλιστική ιστορία του αθανόντα, οπότε ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει η μεταφορά, έστω και αυθημερών που λένε, να γίνει η μεταφορά και να πάρει τη σύνταξη ο δικαιούχος. Τώρα, όσον αφορά τους καινούριους συνταξιούχους... Σε όλα τα ταμεία, αναφέρεστε σε όλα τα ταμεία. Μόνο για αυτά τα δύο κομμάτια που είπατε στην αρχή, για τους ανώντας και για τους κληρονόμους. Ανεξάρτητα του φορέα ασφάλισης όμως, ή υπάρχουν περιορισμοί? Όχι. Ανεξάρτητα. Όσον αφορά από χθες που προσπάθησα να μάθω τι γίνεται και οι πληροφορίες που πήρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί είναι εύκολο, σας είπα, γιατί το ασφαλιστικό κομμάτι του θανόντα ή του κληρονόμου που είναι να πάρει, μάλλον του θανόντα, είναι έτοιμο. Οπότε γίνεται μια μεταβίβαση. Αυτή η μεταβίβαση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να την πάρει ο δικαιούχος. Τώρα, για την σύνταξη γύρατος, αφορά τουλάχιστον αυτούς τους καινούριους συνταξιούχους που έχουν κάνει προσυνταξιοδοτική με το καινούριο σύστημα του ΚΑΝ, μέσω Atlas μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να βγαίνει μέσα σε μια μέρα σύνταξη. Γιατί αν η ασφαλιστική ιστορία του κάθε ασφαλισμένου έχει... Ουσιαστικά με την προσυνταξιοδοτική που κάνει ο καθένας, γίνεται μια ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής σου ιστορίας. Είναι μόνο οι συντάξεις γύρατος, αφορούν και πάλι όλα τα ταμεία. Ισχύει αυτό που λέει, για να το πάμε βήμα-βήμα, ότι αφού αφορά τις νέες αιτήσεις συντάξεων, εάν αυτοί με τη στιγμή πούνε, βγάλουν μια ανακοίνωση και πούνε ότι καταθέτεται εσείς που θέλετε να πάρετε αυτή τη σύνταξη, ξεκινάει το πρόγραμμα αυτοματοποιημένα να σας δίνει τη σύνταξη εντός μιας ημέρας από 15 του μήνα. Εγώ που μέχρι τις 14 έχω καταθέσει, εγγράφω στην αίτησή μου ότι πάω στους παλιούς συνταξιούχους, ισχύει αυτό? Επειδή δεν θέλω να μπερδέψω τους ακροατές σας, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω για τα άλλα ταμεία. Τουλάχιστον για το ΤΕΟΣ ΙΚΑ που μπόρεσα να βγάλω μία άκρη, λέω το εξής: όσοι ασφαλισμένοι είχαν προνοήσει να κάνουν προσυνταξιοδοτική πρόσφατα, η οποία έχει βγει, αυτοί, αν δεν έχουν βέβαια και διαδοχική ασφάλιση, μπορεί να συμβεί αυτό, να βγει μέσα σε μία μέρα η σύνταξή τους. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν διευκρινήσεις, λοιπόν. Δεν υπάρχουν, όχι. Όσο και αν μπόρεσα να ψάξω να δω τι ισχύει για τα άλλα ταμεία, δυστυχώς από χθες που βγήκε το ρεπορτάζ δεν μπόρεσα και ακόμα είμαι στο να ψάξω να βρω τι γίνεται με τα άλλα ταμεία. Βέβαια, είμαστε ΕΦΚΑ, αφορά όλους τους ασφαλισμένους. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσα να μάθω για π.χ. για τον ΟΑΕΡ, δεν μπόρεσα να μάθω για τον ΟΓΑ, αν και ο ΟΓΑ ουσιαστικά και για τον ΟΓΑ είναι πιο εύκολο, τουλάχιστον για τους νέους ασφαλισμένους, από ό,τι μου έδωσαν να καταλάβω. Ναι. Αλλά για τους μισθωτούς είναι αυτό που σας λέω, ότι όποιος έχει κάνει προσυνταξιοδοτική και έχει ολοκληρωθεί, όταν ανοίξει αυτή η πλατφόρμα, που λένε ότι θα την ανοίξουν άμεσα, θα βγαίνει η σύνταξή τους. Ναι, αλλά ξέρετε, αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση που μέχρι σήμερα σας ταλαιπωρεί όλους εσάς, ταλαιπωρεί όλους εμάς, πρωτίστως εμάς, οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να περιμένουμε να ζήσουμε από μία σύνταξη και είναι στη μέση η διαδοχική ασφάλιση και είμαστε μπερδεμένοι από ταμείο σε ταμείο, τι θα γίνει, κύριε Κοκκινάκη? Πριν από λίγο είπατε για την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Αν δεν γίνει αυτό παντού, δεν πρόκειται να φτιάξει το σύστημα. Δηλαδή, ο κόσμος πάντα θα υπάρχει μία, θα ζορίζεται, θα υπάρχει καθυστέρηση. Ουσιαστικά το,
το μεγάλο πρόβλημα των συντάξεων είναι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Α, μάλιστα. Και μόνο λοιπόν όταν θα είναι ψηφιοποιημένα όλα τα στοιχεία όλων των ασφαλιστικών ταμείων, τότε το σύστημα θα μπορεί να σου βγάζει έστω και αυθημερών τη σύνταξή σου για τους καινούριους, για τους παλαιότερους, σε ένα διάστημα 3 μηνών. Είναι εφικτό αυτό και θα μπορέσουν τόσοι άνθρωποι που περιμένουν 3, 4 και 5 χρόνια να εξυπηρετηθούν βάσει των όσων προαναγγέλει? Δεν τα λέω εγώ, τα προαναγγέλει το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας είναι που κάνει τις διαρροές, δημιουργώντας όλες αυτές τις ελπίδες στους χιλιάδες συνταξιούχους που περιμένουν. Δημιουργούν ελπίδες, δυστυχώς τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ό,τι και αν έχουν εξαγγείλει, δεν έχουν καταφέρει να το υλοποιήσουν, τουλάχιστον στα χρονικά όρια που έχουν βάλει. Δηλαδή, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι και την προηγούμενη του Υπουργείου, τον κύριο Μπρούτσι, δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, να πούμε ότι αυτό που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης με τις προσωρινές, τουλάχιστον ήταν πολύ καλό, γιατί ο κόσμος παίρνει κάποια χρήματα που πριν δεν έπαιρνε. Δηλαδή, αν ένας ασφαλισμένος, ένας συνταξιούχος μάλλον, ήταν στο όριο των 4.500 ενσήμων, έπρεπε να γίνει έλεγχος. Αυτός ο έλεγχος με τον υποστελεχωμένο ΕΦΚΑ ήταν λίγο δύσκολο να γίνει άμεσα. Τουλάχιστον τώρα αυτό το κομμάτι να το αναγνωρίσουμε ότι έγινε για να πάρει ο κόσμος. Αφορά τους καινούριους, ή αφορά και τους παλιούς συνταξιούχους? Αφορά όσους έχουν κάνει αιτήσεις. Μέχρι σήμερα, αυτό λέτε? Μέχρι σήμερα, ναι. Ναι. Ωραία. Ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να κάνει να δηλώσει ότι θέλει την προσωρινή. Μέχρι πρότινος έπρεπε να δηλώσει αν θέλεις ή όχι. Τώρα δεν σε ρωτάει το σύστημα, σου δίνει αυτόματα την προσωρινή. Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι τέλος πάντων που δικαιούσε. Το παίρνουν όλοι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και επιμένω να μην το καταλαβαίνω. Και αν δεν το άκουσω καθαρά, εμένα το μυαλό μου δεν θα το συγκρατήσει. Αν έχω καταθέσει την αίτησή μου και έχω ένα αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος τρέχει πριν από 2 χρόνια, εμένα το σύστημα με βάζει σε αυτή τη διαδικασία, ναι, και μου δίνει τα 360. Όχι, για τους παλιούς, για όσους έχουν κάνει μέχρι τώρα. Έχουν κάνει έτσι συνταξιοδότηση. Πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Καινούρια δηλαδή. Και να δηλώσουν ότι θέλουν να πάρουν. Από τους καινούριους, από τώρα και στο εξής, δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Ωραία. Θα την παίρνουν αυτόματα την προσωρινή. Ωραία, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Πρέπει λοιπόν όλοι εσείς που περιμένετε, διαμαρτύρεστε όλο αυτό το διάστημα για τις καθυστερήσεις, εάν θέλετε την προσωρινή, γιατί δεν ξέρετε πόσο ακόμα θα φτάσει αυτή η καθυστέρηση, μέχρι να έχουμε και την νομοθέτηση, οι πιστοποιημένοι λογιστές, δικηγόροι, αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο και έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, κύριε Κοκκινάκη, για να δούνε αν οι άνθρωποι θα πάρουν σε 3 μήνες τη σύνταξή τους. Δυστυχώς, ο κόσμος είναι αυτός που την πληρώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας αναφορικά με τις συντάξεις, γιατί πάντα που ακούμε για συντάξεις λέγονται και κάποια πράγματα παραπάνω. Επικοινωνιακά λειτουργούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος, κύριε Κοκκινάκη, και καλημέρα σας από τον 984. Καλά.